Να δούμε τώρα τι γίνεται στο μέτωπο των αγροτών. Κλιμακώνουν τις κινητοποίησεις τους οι αγρότες με κλείσιμο των εθνικών οδών για μία ώρα κάθε ημέρα και μπλόκα σε όλους τους νομούς της χώρας. Μετά τη σύσκεψη που έκανα στη Λάρισα, οι αγρότες αποφάσισαν να ζητήσουν συνάντηση με τον Αντώνη Σαμαρά και ταυτόχρονα να ενισχύσουν τα μπλόκα τους. Η κυβέρνηση δηλώνει πως αναγνωρίζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, ωστόσο σημειώνει πως η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας δεν επιτρέπει μεγαλύτερες παραχωρήσεις από όσες έχουν ήδη γίνει. Η κυβέρνηση δεν στηρίζει αλλά εμπέζει τους αγρότες, λέει η αντιπολίτευση. Έχουμε ήδη συνδεθεί και με τον Σταύρο Ιωαννίδη, μας περιμένει στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα να μας πει για τις προθέσεις των αγροτών, αφού δούμε πρώτα το ρεπορτάζ. Έχει περάσει μόλις μισή ώρα από τη λήξη της πανελλαδικής συνεδρίασης των αγροτών στη Νίκαια της Λάρισας, κατά την οποία αποφασίστηκε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και τα αίματα έχουν ανάψει. Να μας αφήσετε για μια ώρα. Μισή ώρα. Ομάδα περίπου 500 αγροτών προσπαθεί να περάσει τον μπλοκ των αστυνομικών, προκειμένου να βγει και να κλείσει την Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης. Οι αστυνομικές δυνάμεις τους αποθούν, κάνοντας περιορισμένη χρήση χημικών. Τελικά οι αγρότες βγαίνουν στην Εθνική περνώντας από τον παράδρομο. Αγρότες από όλη την Ελλάδα πραγματοποιούν παράσταση διαμαρτυρία στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη στο ύψος της Νίκαιας, έχοντας κλείσει και τα δύο ρεύματα. Κατά τη συνεδρίασή τους, οι εκπρόσωποι των αγροτών από 35 μπλόκα της χώρας αποφάσισαν να υπάρχει κεντρικός συντονισμός των μπλόκων από ένα σημείο σε κάθε νομό. Από τη Δευτέρα θα προχωρούν σε κλείσιμο των δρόμων και των εθνικών οδών για μία ώρα κάθε μέρα μεταξύ 2 με 3 το μεσημέρι, ενώ ταυτόχρονα θα πραγματοποιούν κινητοποίησεις σε δημόσια κτίρια και οργανισμούς. Συζητήσαμε και καταλήξαμε το εξής. Να συντονίσουμε τον αγώνα μας για να δυναμώσουμε τα υπάρχοντα μπλόκα και να καλέσουμε να βγουν και νέα μπλόκα, να ζητήσουμε ταυτόχρονα την στήριξη όλης της κοινωνίας. Όλοι μαζί ενωμένοι συντονίζουμε τις κινήσεις μας και τις ενέργειές μας από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Αντιπροσωπεία των αγροτών θα επιδιώξει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Όχι πολιτικές δηλώσεις εδώ. Ένταση πάντως δημιουργήθηκε προς στιγμή μεταξύ των αγροτών και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτη Λαφαζάνη. Οι κινητοποιήσεις των αγροτών αποτελούν μια κραυγή απόγνωσης των ανθρώπων που διεκδικούν τα αυτονόητα για να μπορούν να παράγουν. Στην πιο δύσκολη στιγμή για τους ίδιους και τη χώρα, ο κύριος Σαμαράς τους εμπέζει, αφού ούτε θέλησε ούτε εξασφάλισε τίποτα από τα πρόσθετα κονδύλια του Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ενώ όλος ο Ευρωπαϊκός Νότος και πολλές χώρες του Βορρά διασφαλίζουν πρόσθετες πληρωμές για τον αγροτικό τομέα. Υπενθυμίζουμε στον ΣΥΡΙΖΑ ότι στην Ευρώπη αυξήθηκαν τα κράτη-μέλη, αλλά όχι τα λεφτά. Η αρχική πρόταση προέβλεπε 11 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ελλάδα. Και τότε ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρούσε αδύνατο οι προσπάθειες της κυβέρνησης να ξεπεράσουν τα 14 δισεκατομμύρια ευρώ. Τελικά ο Πρωθυπουργός εξασφάλισε άνω των 18 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα ψάχνει λόγο καταγγελίας και διαμαρτυρίας. Είμαστε εδώ μαζί με τους αγρότες και είμαστε μαζί τους στα μπλόκα. Και δεν είμαστε μαζί τους για να τους χαϊδέψουμε τα αυτιά. Είμαστε μαζί τους γιατί αν σταματήσει να παράγει αυτός ο τόπος, εάν τελειώσει η πρωτογενής παραγωγή, εάν δηλαδή το σχέδιο το οποίο έχουν σχεδιάσει συνεχίσει, η Ελλάδα θα είναι σκλαβωμένη για να εισάγει ακόμα και τα τρόφιμα από τους δανειστές. Στην Καβάλα και τη Δράμα, οι αγρότες για δεύτερη μέρα έκλεισαν από τις 2 το μεσημέρι και για περίπου μία ώρα το τμήμα της Εγνατίας στο ύψος του κόμβου της Χρυσούπολης, καθώς και την Εθνική Οδό Δράμας Καβάλας στο ύψος της κοινότητας Λιδίας. Πάμε τώρα στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα. Μας περιμένει ο Σταύρος Ιωαννίδης. Είδαμε, Σταύρο, τις εικόνες που κατέγραψε με την κάμερα του Sky το μεσημέρι. Τι γίνεται τώρα είναι το θέμα. Λοιπόν, Σπύρο, φαίνεται πως οι αγρότες έχουν δημιουργήσει ένα αραγές μέτωπο με τα μπλόκα από όλη την Ελλάδα. Αυτό φάνηκε στη σημερινή συνδιάσκεψη που πραγματοποίησαν το μεσημέρι, όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των μπλόκων και αποφάσισαν τελικά να υπάρχει ένας κεντρικός συντονισμός, μια επιτροπή δηλαδή, που θα αποτελείται από εκπροσώπους όλων των μπλόκων κάθε νομού. Και έτσι λοιπόν θα αποφασίσουν κατά τόπους πώς θα κινηθούν. Από εδώ και πέρα φυσικά αποφάσισαν να ζητήσουν μια συνάντηση με τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ θα κλείνουν και για μία ώρα τον δρόμο κάθε μέρα από τις 2 μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Αν και πάλι όπως λένε δεν προκύψει λύση στα προβλήματά τους,
θα συνεχίσουν τις συσκέψεις και τις επόμενες ημέρες και θα πάρουν νέες αποφάσεις για το πώς θα κλιμακώσουν τον αγώνα τους. Είναι ωστόσο αποφασισμένοι να μείνουν όσο χρειαστεί στα μπλόκα, αφού όπως λένε δεν έχει νόημα να γυρίσουν στα χωράφια τους, καθώς δεν μπορούν να καλλιεργήσουν αυτή τη στιγμή, αφού το κόστος είναι ιδιαίτερα υψηλό. Είχαμε και ένταση σήμερα το μεσημέρι, όταν μετά την σύσκεψη, όπως είδατε και στο βίντεο, αγρότες συγκρούστηκαν με την αστυνομία, καθώς ήθελαν να πραγματοποιήσουν ολιγόρο αποκλεισμό της Εθνικής Οδού. Τελικά, κάποια άτομα κατάφεραν από τον παράδρομο, έφτασαν στην Εθνική Οδό, την οποία έκλεισαν για κάτι περισσότερο από 15 λεπτά και στα δύο ρεύματα. Όπως είπαν, ήταν ένας συμβολικός αποκλεισμός, ενώ από αύριο, 2 με 3 το μεσημέρι, θα κλείνουν κεντρικές οδικές αρτηρίες σε όλη τη χώρα. Σταύρος, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.